από την Ιερά Πέτρα και είναι και η κυρία Κάλλη Χρυστοδουλοπούλου από τον Άγιο Νικόλα. Κάλλη. Κάλλη. Μήπως είναι, την μπερδέψουμε. Τα δύο ονόματα έχουν ανακοινωθεί ήδη. Οπότε σιγά σιγά συμπληρώνονται τα ψηφοδέλτια και για την Ηράκλειο και για τα Χανιά. Ωραία, ωραία. Ωραία. Να μπούμε κι εμείς έτσι πιο δυναμικά, να ακούσουμε όλους τους υποψηφίους μας. Έτσι. Να ξεκινήσουμε λίγο, να σχολιάσουμε λίγο τα ψηφοδέλτια, μιας και μπήκαμε με τα ψηφοδέλτια. Φαντάζομαι εννοείς τα δικά μας ή των υπολείπων. Κοίτα, τα δικά μας, δικά σας, δεν τα σχολιάζουμε τώρα. Θα σχολιάζουμε των υπολείπων. Εντάξει, εγώ είναι και λίγο άβολο αυτό τώρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπαίνει στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αλλά δεν θα... Όχι, αλλά ως πολιτικό, σχόλιο. Όχι, μην μπερδέσεις τη δημοσιογραφία τώρα, ως πολιτικό πρόσωπο. Τώρα, δηλαδή, Αντώναρος πάει ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Αυτό πάει εκεί. Της κακομοίρας στη Βουλή για το κόμμα Κασιδιάρη, που λέμε εμείς ότι δεν θα έπρεπε να το βάζουμε στην ατζέντα την προεκλογική τώρα αυτό. Έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Ή ας πούμε με άλλο τρόπο. Για πες μας. Λοιπόν, και σου ακούμε δηλαδή καθημερινά. Για, για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, για την διεύρυνση αυτού του τύπου που έχει πάρα πολλά απόνερα, δεν ξέρω τι μπορώ να σχολιάσω. Δηλαδή ότι ξαφνικά ο εκπρόσωπος του Κώστα Καραμαλή, της κυβέρνησης Καραμαλή, είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που εντάξει ασκεί κριτική στον Μητσοτάκη εδώ και χρόνια, αλλά δεν ξέρω φτάνει αυτό. Δηλαδή, οι πολιτικές που έχει υπηρετήσει ο κύριος Αντώναρος είναι πολιτικές με τις οποίες ταυτίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πρέπει να σου πω ότι εδώ στο Ηράκλειο το μεγάλο ζήτημα δεν είναι ο Αντώναρος. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο Γιάννης Κουράκης. Είδα μια ανάρτησή σου εχθές. Ναι. Δεν έχει είναι... ανακοινωθεί βέβαια το όχι, δεν όνομα έχει ακόμα. Ναι. Αλλά φαίνεται, λένε οι πληροφορίες, ότι είναι πρώτο μπυλόν και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με μια συνέπεια. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο νερό μπορεί να χωρέσει το κρασί του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αυτή τη μορφή που θέλουν να κατακτήσει τον κεντρώο χώρο. Μα απέναντι στον Γιάννη Κουράκη και στις πολιτικές που εφάρμοσε στο Δήμο Ηρακλείου έχουν δώσει μάχες οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοτικές παρατάξεις που στήριξε από το συνασπισμό ακόμα έχουν καταγγείλει απίστευτα πράγματα για τις διοικήσεις Κουράκη. Και το γεγονός ότι σήμερα είναι στο ή μπορεί να είναι ή ακόμα και ότι συζητείται να είναι στο ψηφοδέλτιο είναι τόσο μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον για μένα. Δηλαδή στο δικό μου μυαλό δεν χωράνε αυτά. Είναι πιο κουτάκια τα πράγματα. Ότι εμείς είμαστε από εδώ, εσείς είστε από εκεί. Και το λέω όχι με μία έτσι για να κάτσουμε να παίξουμε στρατιωτάκια. Το λέω με βάση πολιτικές, με βάση συγκεκριμένες νοοτροπίες, με βάση... Εδώ μιλούσαν όλοι τόσα χρόνια για καθεστώς Κουράκη στην πόλη και ξαφνικά συζητάμε για να είναι στο ψηφοδέλτιο της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν ξέρω, μου προκαλεί έκπληξη. Δεν είναι ριζοσπαστική, είναι προοδευτική συμμαχία. Άλλαξε αυτό. Ναι, είναι προοδευτική. Όχι, είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαίνει... Πουσού. ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ριζοσπαστική. Ναι. Το ΡΙ είναι ριζοσπαστική. Ναι, ναι, ναι. Μήπως εντάσσετε όλη αυτή η λογική στη διεύρυνση ουσιαστικά και από τις δύο πλευρές οι οποίες προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή τη στιγμή. Μήπως αυτό είναι η εντάσσετε σε αυτή τη διαδικασία αυτή η λογική. Ναι, αλλά από την πολλή διεύρυνση θα χάσει τον εαυτό σου, θα ξεχάσει ποιος είσαι. Αυτό λέω. Ναι. Θα το βρει μπροστά του που λέμε εμείς, ας πούμε, τέτοιες ιδεολογικά, ας πούμε, αυτό. Αν δεν συνάδουν οι σύντροφοι εκεί μεταξύ τους, καταλαβαίνεις. Μα προφανώς. Και τι είδους πολιτικές θα εφαρμόσεις. Και μάλιστα επειδή γίνεται, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις συνεργασίες, για την επόμενη μέρα, για την προοδευτική διακυβέρνηση. Μα μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Δηλαδή έχουμε βάλει μπροστά μας το πρόταγμα να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει, όλοι συμφωνούμε, όλοι στην αριστερά συμφωνούμε, να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά είναι σαν να είναι το άπαν, το απάβγασμα της πολιτικής πράξης αυτή τη στιγμή στη χώρα και δεν συζητάς τι έρχεται μετά, ποια είναι η επόμενη μέρα. Και λέω, η επόμενη μέρα θα είναι μια κυβέρνηση που θα έχει μέσα ανθρώπους που υπηρέτησαν ένα συγκεκριμένο καθεστώς που έφερε τα μνημόνια, δηλαδή... Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κυβέρνηση και μπορεί ένας από τους υπουργούς να είναι ο κύριος Λοβέρδος, για παράδειγμα. Να φέρνω συγκεκριμένο όνομα που το ξέρετε πολύ καλά στην Ιερά Πέτρα.
και λέω τι είδος προοδευτική διακυβέρνηση θα είναι αυτή που μπορεί να ξαναδείτε αύριο τον κύριο Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας, να θέλει να κλείσει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπως ήθελε επί της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και επί της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Δεν τα χωράει εμένα το δικό μου το μυαλό αυτό. Πώς να σας το πω. Μπορεί να φταίει το μυαλό το δικό μου, βέβαια. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται. Πάντως, από ό,τι τουλάχιστον διαφαίνεται, όλα αυτά είναι εμπόδιο σε οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας, στην περίπτωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, και απέναντι και στο Μέρα 25, αλλά και γενικότερα σε αυτή την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει την προοδευτική, την οποία όπως έτσι δηλώνεται από τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Νομίζω... Το προοδευτική δεν το δηλώνει, το προοδευτική το πραγματώνει. Μάλιστα. Εάν οι πολιτικές, και γι' αυτό το Μέρα 25, δεν έχει πάει σε μια πολιτική τύπου κουκουέ, ότι δεν συζητάμε, δεν έχουμε, αποκλείουμε, κλείνουμε όλες τις πόρτες, δεν έχουμε 5 κόμματα, 2 πολιτικές κλπ. Εγώ λέω ακόμα και με αυτούς τους κακούς ιονούς, εδώ και ένα χρόνο από το διαβουλευτικό συνέδριο και περισσότερο ίσως από το διαβουλευτικό συνέδριο του περασμένου Μάη, τον Μάιο των εκλογών θα κλείνει ένας χρόνος. Το Μέρα 25 έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί εντάξει μπορεί να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για τις συνεργασίες, για την κυβερνησιμότητα, για το να μην μείνει κυβέρνητη χώρα. Αλλά εμείς λέμε να συζητάμε για το... Θα καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας για να ανασάνει ο κόσμος. Mm-hmm. Θα καταργήσουμε το νόμο που επιτρέπει την ασυδοσία των ΠΑΝΚ, οι οποίοι φτάνουν να παίρνουν τα σπίτια του σεισμόπληκτα του Αρκαλοχωρίου. Mm-hmm. Το θυμάστε. Mm-hmm. Έχει γίνει τεράστιο θέμα. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις στα επιμέρους, στα συγκεκριμένα μάλλον, όχι στα επιμέρους, στα συγκεκριμένα, αρχίζει η συζήτησή μας να δυσκολεύει. Διότι, ωραία να κυβερνηθεί η χώρα. Πώς? Και κυρίως. Για ποιον θα κυβερνηθεί η χώρα? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια πρόταση σήμερα, μια που σας είπα για τα φαντς, που καλύπτει στην ουσία τα φαντς ότι θα πάρουν τα λεφτά τους με εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή ότι εγώ και εσείς θα πληρώσουμε για τα κόκκινα δάνεια στην αρχική τιμή που τα πληστηριάζουν τα σπίτια, την ώρα που έχουν αγοράσει τα δάνεια στο 3% της αξίας τους από τις τράπεζες. Και στην ουσία η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει τα χρήματα των ΦΑΝΤ, τους εγγυάται ότι θα πάρετε τα λεφτά σας, την ώρα που εσχροκερδούν πραγματικά και την ώρα που ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει αυτή τη συμφωνία με την τράπεζα που κάνει το ΦΑΝΤ. Και από τα 200 χιλιάρικα να το πάρει 10 το δάνειο ή να το πάρει 20. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και αν έχει ξεπληρώσει ένα μέρος του δανείου του και το σπίτι του αξίζει παραπάνω από το χρέος του, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι το κόστος που θα, για να μην χάσει το σπίτι του, θα σας τα πληρώσουμε εμείς, κύριοι του ΦΑΝ. Θα τα πληρώσει το Δημόσιο Ταμείο. Mm-hmm. Μα είναι δυνατόν να συζητήσουμε για τέτοια πράγματα? Ναι. Για τι λέει το Μέρα 25 γι' αυτό, Μάρια? Ποιες είναι οι προτάσεις? Το Μέρα 25 λέει ένα καινούριο σύστημα κατάργηση του Ηρακλή. Ένα καινούριο σύστημα που θα έχει την κωδική ονομασία Οδυσσέας. Και το οποίο θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Θα είναι ένας δημόσιος φορέας διαχείρισης των κόκκινων δανείων, το οποίο θα συναλλάσσεται, με τον πολίτη, δεν θα χαρίσει το δάνειο. Αν βρείτε κάποιον να λέει θα χαρίσουν τα δάνεια, να πάω να τον ψηφίσω κι εγώ. Δεν θα χαρίσει το δάνειο, για να είμαστε ειλικρινοί. Αλλά θα έρθει να πει, Μαρία Τσαγκαράκη, χρωστάς στο σπίτι σου, είσαι μέσα, είσαι ιδιοκτήτης του σπίτι σου, του σπιτιού σου, δεν κινδυνεύεις να το χάσεις. Κάνεις με βάση τα εισοδήματά σου, τα πραγματικά σου εισοδήματα με το δημόσιο αυτό, με τον δημόσιο αυτό φορέα, έναν διακανονισμό που μπορεί να πάει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από ό,τι σου προτείνει σήμερα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το ΦΑΝ, διότι το δημόσιο μπορεί να εγγυηθεί σε αυτή τη λειτουργία τα δικά σου, το δικό σου σπίτι, όχι τα λεφτά του ΦΑΝ. Και ενδεχομένως να το φτάνει ακόμα και αν δεν, με πολύ ευνοϊκότερους όρους από ό,τι κάνουν οι τράπεζες, γιατί προφανώς. Δεν θα φύγει η περιουσία από εκεί. Εκεί θα είναι. Να. Και μετά το εύρος της δικής σου ζωής και σε πολύ μακρύτερο χρόνο, εντάξει, προφανώς πρέπει να αποπληρωθεί. Δεν λέει κανείς να μην αποπληρωθεί. Να. Είναι ικανό να είναι. Οι ομάδες, Βαγγέλη και Μάριε, διαφορετικές. Δηλαδή, αυτό που λέμε πολλές φορές είναι η εξειδίκευση οικονομικών του κάθε συμπολίτη μας που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, έτσι. Εγώ δεν θα μιλήσω για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Θέλω να πω, ναι, εντάξει, δεν είναι... Εγώ δεν θα μιλήσω για αυτό, διότι προφανώς υπάρχουν και αυτοί, αλλά μισό λεπτό, έχουμε 700.000 και θα προσθεθούν και άλλα τόσα περίπου κόκκινα δάνεια,
Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Δεν μιλάμε μόνο για αυτού, ρε παιδί μου. Μιλάμε και για ανθρώπου που τέλος πάντων έχουν αδικηθεί από αυτό, γιατί τα τελευταία 10-12 χρόνια δεν είναι τα ίδια με τα προηγούμενα. Έτσι, ο οικονομικός προϋπολογισμός και προγραμματισμός σαφώς και έχει αλλάξει. Έχει δεν είναι ο ίδιος. Δεν έχει μόνο έχει αλλάξει. Έχουν μειωθεί τα εισοδήματα. Έτσι, δεν να μπορεί να ζήσει με αυτό που έχει τώρα και να πληρώσει και δάνειο. Απλά είναι και σε θέση το ελληνικό κράτος με την οικονομία η οποία έχει και με το άνοιγμα αυτό του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους να μπορέσει να εγγυηθεί έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία το ελληνικό κράτος πια με τα φαντς γιατί ουσιαστικά αυτό θα οδηγηθεί. Γιατί εγγυάται, γιατί λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα εγγυηθεί τα λεφτά των φαντς και μάλιστα με πολύ πιο σύντομη αποπληρωμή. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό το συγκεκριμένο. Όχι, προς Θεού, απλά και γενικότερα αυτό μήπως είναι λίγο στη σφαίρα του επιθυμητού μεν, αλλά αδύνατου δε, του να μπορέσει είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μπορέσει να εγγυηθεί έτσι το ελληνικό κράτος, να μπορέσει να βγει. Αν είναι στη σφαίρα του επιθυμητού και είναι αδύνατο, τότε θα να τα αφήσουμε να πάμε όλοι σπίτι μας. Δηλαδή, αν δεν γίνεται και αν δεν υπάρχει εναλλακτική, αφήστε το να πάμε όλοι σπίτι μας. Να μην έχουμε τίποτα, να τα αναφήσουμε να κυβερνάνε τα φαν, να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Ναι, όχι, προς Θεού δεν μιλάω για εγκατάλειψη του να βρεθεί ένα σχέδιο διάσωσης, προς Θεού, σε αυτή την περίπτωση όχι, αλλά και, επειδή... Και προσέξτε, μισό λεπτό. Αυτό το σχέδιο, για να μην φανταστείτε ότι είναι κάτι extreme, τίποτα προχωρημένο, τίποτα του βαρουφάκι, ας πούμε τώρα, ιδέες που είναι στο κενό, είναι σχέδιο που εφάρμοσε ο Σόιμπλε για τα κόκκινα δάνεια των Γερμανών. Δηλαδή δεν είναι κάτι, είναι με συνταγή ανθρώπων που εν πάση περιπτώσει δεν θυμίζονται και για την καλή τους πρακτική απέναντι στους πολίτες, τουλάχιστον στους πολίτες της χώρας μας, γιατί για τους δικούς του πολίτες μια χαρά το εφάρμοσε το συγκεκριμένο σχέδιο. Διαφορετικές οικονομίες βέβαια. Γίνεται. Ναι, ότι γίνεται. Αλλά γίνεται. Ναι. Μάλιστα. Αρκεί να μπορεί να γίνεται και η εξυπηρέτηση του χρέους, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το χρέος της Ελλάδος πρωτίστως και είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά. Για να εξυπηρετηθεί το χρέος πρέπει να υπάρχει δυναμική στην οικονομία. Αν δεν υπάρχει δυναμική στην οικονομία, έχει 24% ΦΠΑ, γονατίζουν οι πολίτες, έχει μηδενική κατανάλωση αυτή τη στιγμή, έχει μια τεράστια ακρίβεια. Εμείς λέμε και αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς και μείωση του ΦΠΑ για να αυξηθεί η κατανάλωση και τελικά να αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους και σε κάθε περίπτωση μία αναζωογόνηση της οικονομίας ώστε να παράγεις πραγματικά και να αποπληρώνεις και το χρέος. Για το οποίο χρέος σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι λέει σήμερα, έχω ξεχάσει πια τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα κούρεμα, το θέμα διευθέτηση, πώς το λένε, το θέμα αναπροσαρμογή του χρέους είναι στο τραπέζι ή τα αποδεχόμαστε όλα και προχωράμε. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι με εκείνη την κουβέντα κέρδισε τις εκλογές του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης θυμάμαι ότι ακόμα και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία στη διαχείριση των δημοσίων εσόδων μπήκανε πάρα πολύ σοβαρά θέματα για το παράδειγμα αν θα πάρουμε πίσω την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που μόνο ανεξάρτητη δεν είναι. Και προσέξτε, και πάλι θα επικαλεστώ όχι τον Βαρουφάκη, τον Παύλο Πολάκη. Θυμάστε σε εκείνη την ανάρτηση που στοχοποιούσε τους δημοσιογράφους και λοιπά και έγινε ο μεγάλος θόρυβος γι' αυτό, αλλά έλεγε και άλλα πράγματα από κάτω ο Παύλος Πολάκης. Έλεγε να πάρουμε την ΑΔΕ, έλεγε να κάνουμε μια συστημική τράπεζα απολύτως κρατική, έλεγε να καταργήσουμε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και γι' αυτά του θυμώσανε, τον διαγράψανε για λίγο. Έφυγε από τα ψηφοδέλτια, μετά τον πήρανε πίσω αφού ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν το λήξαμε. Τελικά θα την πάρουμε την ΑΔΕ πίσω. Είναι θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μόνο του Πολάκη. Ερωτήματα μας βάζει τώρα, Μάρη. Δική μας θέση είναι αυτή. Δική μας θέση είναι αυτή, ότι χωρίς να έχεις στα χέρια σου τις εφορίες, τις εφορίες, Μαρία, δηλαδή το σημαντικότερο εργαλείο του κράτους για να έχει έσοδα. Αν δεν έχεις στα χέρια σου τις εφορίες, πώς είναι δυνατόν να συζητάς για τη διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής. Ναι. Επομένως, σε αυτή τη συζήτηση για το ελάτε να συνεργαστούμε, να έρθουμε, βρε παιδί μου, να κάτσουμε κάτι, να τα βάλουμε σε ένα τραπέζι. Και μάλιστα, όχι μετεκλογικά, προεκλογικά, να κάνεις μια προεργασία. Η πρόταση ήταν πάνω στο τραπέζι ένα χρόνο, σας ξαναλέω. Και τώρα μας λένε μέσα σε τρεις μέρες μετά τις εκλογές, αφού θα δούμε τι έχει βάλει το σακούλι του καθενός το εκλογικό,
ελάτε σε τρεις μέρες από τη Δευτέρα το πρωί των εκλογών μέχρι την Τετάρτη, το απόγευμα. Τι μπορείς να κάνεις, πώς μπορείς να διαμορφώσεις πρόγραμμα σε αυτές τις τρεις μέρες, αναρωτιέμαι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πεις πάρτε σε δύο υπουργεία, πάρτε δύο υπουργικά αυτοκίνητα, κάντε ένα σκόντο στο ποιο υπουργείο θα πάρετε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τους άλλους συμμάχους και να κάνουμε ένα παζάρι τέτοιο. Είναι αυτό υπέρ του λαού. Άρα λοιπόν πριν τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει ας πούμε μια συνένεση αυτό μεταξύ των κομμάτων. Τώρα είμαστε και, σε μια προεκλογική περίοδο, τώρα καταλαβαίνω κι εγώ και δημοσιογραφικά βλέπω αυτό, ότι τώρα πριν τις εκλογές ένα μήνα θα ήταν λίγο περίεργο να έρθει ο Τσίπρας να πει του Βαρουφάκη έλα να τα συζητήσουμε, θα είναι σαν να παραδέχεται ότι μόνος του δεν μπορεί να είναι τώρα, τώρα παίρνουν άλλο χαρακτήρα αυτές τις συζητήσεις. Πάντως και οι δηλώσεις και του κυρίου Τσίπρα οι πρόσφατες χθεσινές ήταν ότι προεκλογικά λέγονται και άγονται θέματα τα οποία δεν ανήκουν στη σφαίρα της πραγματικότητας, να το πω εγώ, και ότι όλα αυτά θα διευθετηθούν μετεκλογικά. Επί της ουσίας απέκλεισε... Αυτό το είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη κατά βάση, για τον αποκλεισμό που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Από εκείνη τη δεξαμενή θέλει να τραβήξει ψηφοφόρους και στελέχη, αλλά σίγουρα απηχούσε και στα υπόλοιπα κόμματα. Εντάξει, αλλά όταν θα έρθεις εκεί να κάνεις μια συζήτηση, θέλω να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο ουσιαστική είναι αυτή η κουβέντα την επόμενη μέσα σε τρεις μέρες για να φτιάξεις μια κυβέρνηση που θα κάνει τι, εν πάση περιπτώσει. Θα καταργήσει, θα ξαναπώ, θα καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας, θα καταργήσει το νόμο για τα φαντς, θα πάρουμε πίσω την ΑΔΕ. Αν δεν χρειάζονται, αν μου πείτε, φανταστείτε ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα, αν ο Αλέξης Τσίπρας πει δεν θέλω, τότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Αν πει δεν μπορώ να τα κάνω, γιατί μας δεσμεύει το μνημόνιο κλπ. Πάλι ελάχιστα πράγματα έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή μέσα σε αυτό το μνημονιακό πλαίσιο πρέπει να λειτουργήσει η χώρα από εδώ και πέρα. Το πιθανότερο σενάριο, αν δεν έχουμε εκλογική, σαφή εκλογική, σαφές εκλογικό αποτέλεσμα που να βγάζει η κυβέρνηση ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες, και σας το λέω αν θέλετε και σαν πρόβλεψη, είναι συγκυβέρνηση και των τριών. Και θα δείτε ότι σε αυτό το ενδεχόμενο... Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Με έναν άγνωστο Χ που θα βρεθεί, μην ανησυχείτε, έχουμε ξαναζήσει και Παπαδήμους έχει ζήσει αυτή η χώρα και μια χαρά τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Μπορεί να τον λένε Βενιζέλο, μπορεί να τον λένε Στουρνάρα, μπορεί να τον λένε Αλιβιζάτο, αλλά μην ανησυχείτε, θα βρεθεί, η χώρα θα κυβερνηθεί. Και θα κυβερνηθεί εντός μνημονίων και θα κυβερνηθεί με αυτούς τους όρους, δυστυχώς. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι καλό είναι να είναι και κάποιος να κάνει αντιπολίτευση, βρε παιδιά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να κυβερνήσουμε. Αν είναι και κάποιος να κάνει την αντιπολίτευση. Ναι. Θεσμικός, συνταγματικά κατοχυρωμένος και ιερός κανόνας της πολιτικής είναι και η αντιπολίτευση. Σίγουρα. Τώρα θα απέχετε από αυτή την ψηφοφορία η οποία θα λάβει η χώρα σήμερα στη Βουλή για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Το θέμα Καστιδιάρη, παιδιά, έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια. Έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια διαφήμιση για το κόμμα του Καστιδιάρη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία παίρνει το μήνυμα ότι ο Καστιδιάρης είναι ο κίνδυνος του συστήματος και αυτόν πάνε όλοι να τον αποκλείσουν. Έχει γίνει λάθος από την αρχή, από την πρώτη μέρα που μπήκε αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Προφανώς και δεν θα ψηφίσουμε κάτι τέτοιο, προφανέστατα. Έχει άλλο έχουν εξαγγείλει ότι θα το ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Προφανέστατα επίσης δεν θέλουμε να δούμε το κόμμα Καστιδιάρη στις εκλογές, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό, χωρίς να διασφαλίζονται συγκεκριμένοι κανόνες και μάλιστα με έναν πονηρό τρόπο ώστε να μπορούμε να αποκλείουμε και άλλους αν κάποια στιγμή μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ακραίους, και ξέρετε τι εννοώ και πού πάει αυτή η συζήτηση, ήταν απαράδεκτος. Τελικά έχεις ένα πολυδιαφημισμένο με κάθε τρόπο, με όλα αυτά τα, πώς να τα χαρακτηρίσω, αυτές τις παλινοδίες, για να μην πω καμιά χειρότερη λέξη, με τους εισαγγελείς που παρετούνται, που καταγγέλουν οι εισαγγελείς στην κυβέρνηση, με το δικαστικό σώμα που φαίνεται, ειδικά από την κίνηση Καστιδιάρη, να έχει τόσο στενούς δεσμούς. Ο κ. Κανελόπουλος είναι πρώην αντισαγγελέας του Αρήν Πάγου και κατεβαίνει σε ένα κόμμα καταδικασμένων για εγκληματική οργάνωση. Οι σχέσεις που αποδεικνύονται ότι υπάρχουν σε αυτό το σύστημα εξουσίας που είναι πάρα πολύ βολικό εργαλείο, η Χρυσή Αυγή τότε, ο Καστιδιάρης τώρα ή όπως αλλιώς θα το λένε αυτό το κόμμα,
είναι αποκαλυπτικό για το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και στη δικαιοσύνη και στα ανώτερα κλιμάκια της πολιτικής. Οπότε εμείς όχι, δεν θα συμμετέχουμε. Ναι. Αυτό είναι μια παροδία, δεν θα συμμετέχουμε και επίσης φαίνεται ότι θα βρούμε μπροστά ξανά μας αυτά τα μορφώματα και τους ναζιστές με οποιοδήποτε τρόπο και θα τους νικήσουμε στο δρόμο. Αυτό λέμε, ότι στο δρόμο νικαίται ο φασισμός και όχι με διατάξεις απαγορευτικές. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάρια, καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, και καλή ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Μαρία. Καλημέρα. Γεια. Αυτά. Κάνουμε προσπάθεια να βρούμε και άλλους υποψηφίους. Θέματα δημοκρατίας, Κασιδιάρη και όλα αυτά στο τραπέζι σήμερα. Σιγά σιγά είπαμε θα μπαίνουμε. Σεβαστές όλες οι απόψεις, όλες οι οπτικές, ανεξαρτήτως πλευράς οι οποίες εκδηλώνονται. Το σίγουρο είναι ότι η δημοκρατία χρειάζεται να θωρακιστεί. Έτσι.